Νέο τραγούδι, στόχος. Στόχος. Αν υπομονώ να το ακούσετε. Ήθελα τόσο πολύ το πρώτο μου σίγγλ να είναι ελληνικό και περιμέναμε με όλη την ομάδα μου να αποφασίσουμε ποιο θα κάνουμε και χαίρομαι πολύ γιατί πιστεύω στόχος είναι το πρώτο. Ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι? Ναι, έχω το κουράγιο να κάνω αυτά που αισθάνομαι στη ζωή και να μην φοβάμαι να αποτύχω. Πόσο καιρό θα μείνετε στην Ελλάδα? Θα μείνω. Τελείωσε, θα μείνω. Όχι, θα πηγαίνω, έρχομαι, αλλά εντάξει, έχω βρει ένα πολύ ωραίο ρυθμό που θα είμαι εδώ. Θα θέλετε να ζήσετε κάποια στιγμή στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά σας? Κοίτα, θα ήταν χαρά μου. Ξέρεις, εγώ έχω ένα πόδι στην Ελλάδα, ένα πόδι στην Αμερική, γιατί η οικογένειά μου είναι η μισή εδώ, η μισή εκεί. Αλλά εννοείται και γι' αυτό ερχόμαστε πολύ συνέχεια να αγαπάνε τη χώρα μας όπως εγώ και ο άντρας μου αγαπάμε την Ελλάδα μας. Σαν μητέρα από τις ελληνικές παραδόσεις, ποιες κρατάτε και μαθαίνετε στα παιδιά? Εντάξει, για τη θρησκεία μας, για την εκκλησία, λειτουργία, τους βάζω την Κυριακή. Εντάξει, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά βάζω λειτουργία, είναι το ίντερνετ και είναι με την εκκλησία μου και είναι πολύ φοβορημένη η εκκλησία μας στην Αμερική. Τι φαγητό ελληνικό ζητάνε τα παιδιά? Σπανακόπιτα είναι το νούμερο ένα τους. Το φτιάχνει η μητέρα μου και η πεθερά μου, so δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί το κάνουν η μαμά μου και η πεθερά μου και. Αλλά αυτό είναι το βασικό που τους αρέσει. Τρώνε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τι τύπος μητέρας είστε? Είστε αυστηρή, είστε ελαστική? Ελαστική θα έλεγα εγώ. Ποια είναι η τελευταία φορά που σας έκαναν τα παιδιά να συγκινηθείτε πάρα πολύ? Τι έκαναν ή τι είπαν? Κοίτα, πριν έφυγα μου δώσαν μεγάλη αγκαλιά και μου είπανε «We love you, mom. Good luck» με το τραγούδι. Και ο τρόπος που το είπανε από μέσα από την καρδιά τους και συγκινήθηκα. Είστε πολλά χρόνια με το σύζυγό σας. Υπάρχει ζήλια ανάμεσά σας? Κάποιες φορές έχω στιγμές που I'm like, τι κοιτάει αυτή. Ξέρεις, σαν joke. Αλλά όχι. I mean, ναι, λίγο, ναι. I think είναι normal. Από τη δική μου πλευρά, πιο πολύ από του Γιώργου. Αλλά γενικά, προσπαθούμε πάντα να τα συζητάμε όλα. Και Παρασκευή και Σάββατο είναι η μέρα μας. Που κάνουμε date nights, που βγαίνουμε, κάνουμε ποδήλατα πολλά ή παίζουμε τένις. You know, σαν ζευγάρι, να μην είναι μόνο συνέχεια τα παιδιά. Και Κυριακή είναι πάντα η μέρα μας οικογενειακών, που ξυπνάω και οι μανάδες όλο μαγειρεύουμε μια ζωή. Αλλά μ' αρέσει και κάνω τα αυγά, κάνω baking, κάνω. Και καθόμαστε στο τραπέζι και λέμε τι θα κάνουμε σήμερα οικογενειακά. So, θέλει balance, ισορροπία. Άκουσα όμως ότι λες όλο μαρίδια. Μαρίδια, κύριε Τυρί. Απλώς θέλω από σένα να καταλάβεις τι λες. Καταλαβαίνω το τραγούδι, δεν μπορώ να το κάνω. Έχετε πει μια ατάκα στο Fame Story, το μαρίδια με τυρί, το οποίο έχει γίνει viral. Πώς αισθάνεστε που μετά από τόσα χρόνια ακόμα μπορεί να το λέμε, να κάνουμε βιντεάκια? Χαίρομαι τόσο πολύ και γελάω με τα βίντεο γιατί βάζω πολλή δουλειά μέσα σε αυτά τα βίντεο πολλές φορές και το κάνουν τόσο ωραία, πολύ ταλέντο οι Έλληνες και χαίρομαι και τα βλέπω και χαμογελάω μαζί τους. Σας το λένε ακόμα στο δρόμο, μπορεί να περάσετε και να σας το πούνε? Ναι, λένε διάφορα, μου λένε you know, πολύ όμορφα πράγματα, ότι η πρώτη φορά που σε είδα ή you know, σ' αγαπάμε, το καλομυράκι μας, άλλαξε τη μοίρα μου, λένε διάφορα και πραγματικά το εκτιμώ. Η καλομύρα, παιδιά, είναι τόσο αγνό κορίτσι και νομίζω ότι πάντα θα είναι το καλομυράκι μας. Δεν θα μεγαλώσει ποτέ για μας μέσα στο κεφάλι μας, που έτσι κι άλλως είναι πολύ μικρή και είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι στα καλύτερά της. Ποιος σκέφτηκε να αλλάξει το μαλλί της? Δεν ξέρω αν με τη δική της ιδέα ή κάποιος της το πρότεινε. Είναι κούκλα με το ξαφό της, πηγαίνει πάρα πολύ. Και συγκλονίστηκα με την εμφάνισή της, με το τι αέρα έχει, με το κορμί της, το μπρίο της. Star quality, παιδί μου. Είναι star. Είναι star με προδιαγραφές εξωτερικού, γιατί στην Αμερική έχουμε δει όλους τους superstar οι οποίοι μιλάνε, είναι πιο ελεύθεροι στον τρόπο, εκφράζονται, λένε πράγματα, μπερδεύονται, λένε για τα μαρίδια και παρόλα αυτά τα μαρίδια τους κυνηγάνε και δεν λένε όχι, now I'm bigger and we don't want these things. Τη βλέπεις ότι γελάει, το τρολάρει, είναι ο εαυτός της, κοιτάει και την κάμερα και απευθύνεται. Αναγνωρίζεις και τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι για να μοντάρουν ένα τέτοιο βιντεάκι? Το μαρίδια με τυρί έχει πλάκα, γιατί όταν όντως τότε είχε γίνει στο Fame Story όλο αυτό με τα μαρίδια και το τυρί, νομίζω δεν καταλάβαινε τότε, γιατί τα ελληνικά της έχουν σαφώς βελτιωθεί μέσα στα χρόνια. Αν θυμάστε τότε, μιλούσε, δεν μιλούσε. Μα δηλαδή, ήξερε ελάχιστες λέξεις. Γι' αυτό τις είπε. Και τις λέει ο.
λέει, τότε πρέπει να καταλάβεις το τραγούδι για να μπορέσεις να το πεις. Έχει, εντάξει, έχει τη γλύκα, αλλά μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει, έχει γίνει γυναίκα. Έχει γίνει μαμά. Αλλά παρόλα αυτά διατηρεί τη γλύκα της, παιδί μου. Πολύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είναι άνθρωπος που θέλεις να βλέπεις. Θέλεις να τον βλέπεις. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ό,τι και να σου πει. Έχει μια χαρά, ένα γέλιο. Και η τέλεια σχέση που έχει με τον σύζυγό της, έτσι. Η τέλεια σχέση που έχουν με τα ραντεβού τους, που κανονίζουν αυτό το οικογενειακό, δεν έχουν χάσει τις παραδόσεις, τη λειτουργία που τους βάζει κάθε Κυριακή στα παιδάκια. Θέλουν κάθε Κυριακή να κάνουν τον τρόνο όλοι μαζί. Μετά από 13 χρόνια γάμου, και θυμάμαι σαν χθες που είχε παντρευτεί, που ήταν πολλά χρόνια μαζί και πριν. Γνωριζόντουσαν από παιδιά δηλαδή με τον γνωρίζονται με τον νέο σύζυγό. Και λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου, ποια είσαι εσύ που κοιτάς τον άντρα μου. Δηλαδή υπάρχει και η ζήλια μετά από 13 χρόνια. Έλα και να σπάει γκίνια με το 13, δεν είναι γρουσούζικο πλέον. Το είπε και η Καλομήρα. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. 13 χρόνια μαζί και είναι στα καλύτερά τους. Να είναι καλά, να αγαπημένα, να χαιρόνται τα παιδάκια τους. Λοιπόν.